Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και χρόνια πολλά κιόλας. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να το λέμε σιγά σιγά για να μπαίνουμε στο εορταστικό κλίμα, γιατί δεν το έχουμε πολύ καταλάβει φέτος. Όλη τη χρονιά δεν την έχουμε πολύ καταλάβει πώς πέρασε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη γιατί θα σας δείξω δύο iLooks με αυτή εδώ την παλέτα, την Glam Palette της Natasha Denona, την οποία από τη στιγμή που την πήρα στα χέρια μου δεν την έχω αφήσει. Είναι πάρα πολύ εύχρηστη. Τα χρώματα είναι καταπληκτικά και θεωρώ ότι πηγαίνουν και ταιριάζουν και σε μελαχρινές και σε ξανθές και σε όποιο τύπο επιδερμίδας και να έχετε. Πριν ξεκινήσω, να σας πω πόσο σημαντικό είναι να έχετε εγγραφεί στο κανάλι. Το ξέρετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε τώρα το κουμπί εγγραφή ή subscribe, αλλά και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Επίσης, στο σημερινό βίντεο έχουμε και giveaway. Λεπτομέρειες θα βρείτε όπως πάντα στην περιγραφή. Φροντίστε να ακολουθήσετε όλα τα βήματα για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, να μπείτε στην κλήρωση. Και τα δώρα που θα κερδίσετε είναι αυτή εδώ, η Hello Cheek Palette από την Smashbox, η οποία είναι μια παλέτα που περιέχει δύο αποχρώσεις highlighter, την πάνω-πάνω αυτή εδώ, την φοράω και σήμερα στο πρόσωπό μου, και δύο αποχρώσεις ρούζ, οι οποίες έχουν μια καταπληκτική υφή, είναι patty, δηλαδή δεν είναι ακριβώς πούδρα, βασικά δεν είναι πούδρα, αλλά δεν είναι και υγρό. Είναι κάτι πολύ πολύ κρεμώδες, το οποίο, παιδιά, δεν είναι ένα φανταστικό αποτέλεσμα. Εμένα μου αρέσει να το χρησιμοποιώ πολύ με το beauty blender μου. Και θα έλεγα ότι θα σας ταιριάξουν πάρα πολύ και οι δύο σκιές. Υπάρχει μία πιο θερμή και μία πιο ψυχρή, όπως βλέπετε. Επίσης θα κερδίσετε και αυτό εδώ, το liquid lipstick, το always on liquid lipstick, στην απόχρωση, για να δω, το είχα ανάποδα. Λοιπόν, η απόχρωση είναι η Stay Neutral και είναι ένα πάρα πάρα πολύ σταθερό liquid lipstick. Θα έχουμε δύο νικήτριες εδώ στο YouTube και τρεις νικήτριες στο Instagram, οπότε αν δεν με ακολουθείτε εκεί, κάντε το τώρα, @NagiaApo. Θα ξεκινήσω κάνοντας μία σύγκριση στο μέγεθος αυτής της παλέτας της Natasha Denona, της Glam Palette, και αυτής εδώ που είναι η Sunset Palette. Λοιπόν, οι τιμές τους διαφέρουν πάρα πάρα πολύ. Αυτή έχει σχεδόν διπλάσια τιμή από αυτήν εδώ. Και αυτό δικαιολογείται απόλυτα, γιατί στη Sunset Palette παίρνει σκιές συνολικού βάρους 37,5 γραμμαρίων, ενώ στην Glam Palette παίρνει σκιές συνολικού βάρους 19,25 γραμμαρίων. Ωστόσο, εμένα αυτό το μέγεθος μου αρέσει πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο πρακτικό και πολύ πιο πιθανό να χρησιμοποιήσετε τις σκιές σας πριν αυτές χαλάσουν, γιατί και οι παλέτες έχουν ημερομηνία λήξης. Οκ, δεν είναι σαν τις κρέμες, να πεις ότι χαλάνε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα χαλάσει η απόδοσή τους και η ποιότητά τους. Λοιπόν, πάμε να σας φέρω πιο κοντά για να ξεκινήσουμε με τα δύο iLooks. Λοιπόν, αυτό που δεν σας είπα πριν είναι ότι η Natasha Denona σε αυτή την παλέτα έχει πάρει την πρωτοβουλία και έχει ονοματίσει την κάθε σκιά ανάλογα με την θέση στην οποία πρέπει να μπαίνει, πρέπει να τοποθετείται στο βλέφαρό μας. Αυτό βέβαια δεν είναι απόλυτο, γιατί αυτό ισχύει για το δικό μου χρωματικό τόνο επιδερμίδας, ίσως για πιο σκούρες επιδερμίδες να μην ισχύει, γι' αυτό στο site της μπορείτε να βρείτε μία καρτέλα στην οποία σας δείχνει πώς μπορείτε να αλλάξετε τις θέσεις των σκιών ώστε να ταιριάζουν στην δική σας απόχρωση, και γι' αυτό από πίσω έχουν τρυπίτσες για να μπορείτε να τις αφαιρέσετε και να τις επανατοποθετήσετε εκεί που σας βολεύει. Και τώρα που μοντάρω, βλέπω κι εγώ αυτό το σκούρο patch στο μαγουλό μου, αλλά είναι πολύ αργά. Αυτά παθαίνεις όταν δοκιμάζεις νέα προϊόντα πριν το γύρισμα. Προσπαθήστε να το αγνοήσετε και να επικεντρωθείτε στα iLooks. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτή εδώ την σκιά, την δεύτερη κατά σειρά στην παλέτα, που λέγεται Outer Eyelid, και ακριβώς αυτό θα κάνω. Θα την τοποθετήσω, βασικά και λίγο προς το κέντρο, θα ξεκινήσω από εδώ και θα την τοποθετήσω προς τα έξω με ένα πινέλο με πολύ συμπυκνωμένες τριχούλες. Θα φροντίσω να μην βγω πάρα πολύ έξω, αλλά να διατηρήσω μια ανωδική, έτσι, πορεία στην σκιά μου, ώστε να ανορθώσει και το βλέμμα μετά που θα την μπλεντάρουμε. Να σας πω ότι δεν έχω χρησιμοποιήσει καθόλου eye primer σήμερα. Το μόνο που έχω βάλει στα βλέφαρά μου είναι concealer, το οποίο έχω σετάρει με την translucent powder της Laura Mercier. Για το κέντρο του βλεφάρου θα πάρω αυτή εδώ την σκιά, την πρώτη που λέγεται center eyelid, με το δάχτυλό μου και θα την τοποθετήσω από το κέντρο έως τη μέση. Λοιπόν, δείτε με ένα πέρασμα πόσο καταπληκτικό αποτέλεσμα έχει και πόσο ωραία γράφει. Γενικά αυτές οι σκιές, αυτή η ποιότητα και η υφή των σκιών
είναι νομίζω ιδανική για να τη χρησιμοποιείτε με τα δαχτυλά σας, γιατί θα έχετε και την μεγαλύτερη απόδοση. Και βλέπετε εδώ, χωρίς να έχω χρησιμοποιήσει κανένα πινέλο και χωρίς να έχω κάνει τίποτα άλλο, πώς οι δύο σκιές μπλεντάρονται μεταξύ τους και υπάρχει ένα πολύ ωραίο σβήσιμο. Λοιπόν, θα συνεχίσω στην περιοχή εδώ κάτω από το κόκαλο με την σκιά αυτή εδώ που λέγεται Smoke. Θα πάρω λίγη, θα την τεινάξω γιατί αυτή έχει λίγο fallout και θα περάσω με ανοιχτά μάτια σε αυτό εδώ το σημείο ακριβώς για να κάνω τη σκίαση και να μπλεντάρω βέβαια πάνω από τις σκιές που έχουμε τοποθετήσει ήδη. Αυτή είναι μια ελαφρώς πιο θερμή σκιά και μου αρέσει που δίνει αυτή τη θερμότητα στο μάτι. Και τώρα για να έρθω λίγο πιο πάνω και να μπλεντάρω τα πάντα μεταξύ τους, θα πάρω αυτή εδώ που λέγεται Crease και είναι η τέταρτη κατά σειρά και ένα πολύ πολύ fluffy πινέλο και θα έρθω εδώ σε αυτό το σημείο κάτω από το φρύδι ακριβώς και θα κάνω το σβήσιμο πάρα πολύ απαλά, έτσι δεν χρειάζεται πολύ ποσότητα, είναι σκιές με πάρα πολύ pigment όπως βλέπετε και το χρώμα, η απόδοση του χρώματος είναι πάρα πολύ έντονη. Περνάω κάτω από τα μάτια τώρα και θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ που λέγεται Outer Eyelid, θα την πάρω με ένα πινελάκι, θα σας το δείξω, το οποίο είναι πολύ πολύ flat και πολύ πολύ κοφτό και θα την φέρω αφού την τεινάξω στο εξωτερικό μέρος εδώ κάτω από τα μάτια μου. Θέλω ουσιαστικά να κάνω μια γραμμή χωρίς να μου απλώσει πάρα πολύ η σκιά, γι' αυτό και την τεινάζω και έρχομαι σύριζα στη γραμμή των βλεφαρίδων μέχρι το κέντρο. Και στο εσωτερικό σημείο του ματιού θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ την Outer Eyelid που χρησιμοποιήσαμε και στην αρχή του μακιγιάζ. Και θα συνεχίσω εδώ, σύριζα στις βλεφαρίδες μου. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο eye look, στο οποίο εξτρά χρησιμοποίησα μόνο το 24/7 Glide On Eye Pencil στην απόχρωση Rockstar από Urban Decay και την μάσκαρα Monsieur Big από Lancôme για εντυπωσιακές βλεφαρίδες. Το κραγιόν που φοράω είναι το Plum από Anna Brand και το μολύβι το 08 από Estée Lauder στην απόχρωση Spice. Όλα τα προϊόντα θα σας τα βάλω φυσικά στην περιγραφή με links και ελπίζω να είστε έτοιμοι να περάσουμε στο δεύτερο. Λοιπόν, αυτή τη φορά λέω να ξεκινήσω από αυτή εδώ την απόχρωση που λέγεται Smoke και με αυτό εδώ το πινέλο θα την πάρω και θα την τοποθετήσω στο εξωτερικό κυρίως μέρος του ματιού. Πα, όχι, θα τη φέρω μέχρι το κέντρο, να σας πω την αλήθεια, και θα αφήσω ένα μικρό κομμάτι μπροστά το οποίο θα είναι γυμνό γιατί θέλω έτσι να είναι λίγο πιο smoky το μακιγιάζ αυτή τη φορά. Επικεντρώνομαι πάντα εδώ, μέχρι το κόκαλο θα πάω, γιατί μετά θα την μπλεντάρουμε. Μη σας νοιάζει η εφαρμογή τώρα να είναι έτσι πολύ συγκεκριμένη και πολύ σωστή, δεν πειράζει. Αρκεί να συγκεντρώσετε το περισσότερο χρώμα σε αυτό το σημείο. Και φυσικά πάντα δουλεύουμε ανωδικά εδώ, έτσι. Στη συνέχεια με αυτό το πινέλο θα πάρω την απόχρωση Crease και θα την φέρω ακριβώς εδώ, είπαμε, κοιτώντας ευθεία στο κόκαλο για να κάνω αυτή εδώ τη σκίαση και να δώσω ακόμα περισσότερο βάθος στο βλέμμα. Τώρα με αυτό το πινέλο θα πάρω την ακριβώς διπλανή σκιά που λέγεται Transition και θα την φέρω από πάνω για να οριοθετήσουμε εδώ το τέλος της σκιάς πάρα πολύ κοντά στο φρύδι. Λέω τώρα να δώσω λίγο φως στο εσωτερικό του ματιού και κάτω από το φρύδι με αυτή εδώ που λέγεται Center Eyelid. Παίρνω λοιπόν ένα pencil brush για να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη η εφαρμογή μου σε αυτό το σημείο. Έρχομαι εδώ μπροστά και θα πάω και κάτω από το φρύδι σε αυτό εδώ το σημείο μόνο. Λοιπόν, και τι θα κάνουμε με αυτό το σημείο που αφήσαμε στο μπροστινό μέρος του βλεφάρου. Θα πάρω την σκιά που λέγεται Center Eyelid και με το δάχτυλό μου θα την τοποθετήσω σε αυτό εδώ το σημείο. Παιδιά, τι φανταστικό χρώμα είναι αυτό. Και θα έρθω φυσικά μέχρι το κέντρο, εδώ που ενώνεται με την matte σκιά. Και θα μπλεντάρω μόνο με το δάχτυλό μου, δεν χρειάζομαι παιδιά τίποτα άλλο. Εδώ επειδή μου ξέφυγε λίγο παρά έξω, θα έρθω στο πινέλο που χρησιμοποίησα στην αρχή, θα πάρω λίγη από την Smoke και θα έρθω λίγο να τονίσω το σκούρο κομμάτι. Και τέλος θα χρησιμοποιήσω αυτό το μαύρο μολύβι στην απόχρωση 01 Onyx, είναι το Estée Lauder Double Wear. Θα το φέρω στο εσωτερικό του ματιού, αλλά και στο εξωτερικό εδώ κάτω.
Και τέλος, κάτω από τα μάτια θα έρθω με αυτό το κοφτό πινέλο που χρησιμοποίησα και πριν και με την απόχρωση Outer Eyelid θα έρθω κάτω ακριβώς σύριζα στη γραμμή των βλεφαρίδων και θα δημιουργήσω ένα smokiness. Και τελικά αποφάσισα να αλλάξω και κραγιόν. Χρησιμοποίησα δύο προϊόντα MAC, το μολύβι στην απόχρωση Strip Down και το κραγιόν στην απόχρωση Taupe. Ήθελα πάρα πολύ να χρησιμοποιήσω την απόχρωση Velvet Teddy που είναι κλασική και αγαπημένη, αλλά δεν το βρήκα πουθενά το συγκεκριμένο κραγιόν. Μάλλον θα το έχω ξεχασμένο μέσα σε καμιά τσάντα, γι' αυτό πρέπει να πάρω οπωσδήποτε ένα backup, γιατί είναι από τις λατρεμένες μου αποχρώσεις της MAC. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να το μοιραστείτε φυσικά και με τους φίλους σας. Εν κατακλείδη, να πούμε ότι αυτή εδώ η παλέτα, η Glam Palette από την Natasha Denona για μένα αξίζει τα λεφτά της 100%. Δεν είναι από τις πολύ ακριβές παλέτες της Natasha Denona, οπότε δικαιολογείται όχι ότι είναι οικονομική και η γνώμη μου είναι ότι καλύτερα θα είναι να περιμένετε να γίνει κάποια έκπτωση για να την πάρετε. Εγώ για παράδειγμα την απέκτησα από το Cult Beauty με έκπτωση 25% και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τα λεφτά που έδωσα και με το αποτέλεσμα που μου δίνει και είδατε πόσο εύκολο ήταν να δημιουργήσουμε και τα δύο σημερινά eye looks, γιατί οι σκιές πραγματικά δουλεύουν μεταξύ τους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περιθώριο λάθους γιατί μπλεντάρονται όλα τόσο ωραία και τόσο ομοιόμορφα. Φίλια πάρα πολλά, thank you που είδατε και το σημερινό βίντεο. Θα σας δω στο επόμενο, να προσέχετε και να περνάτε υπέροχα. Bye bye!